Παρακολουθούμε στιγμιότυπα από το παιχνίδι του Κλεόβουλου με τον Άρη Αρχαγγέλου λοιπόν. Οι κυτρινόμαυροι του Γιώργου Γκάιδα κατάφεραν με ένα γκολ του Λαμπριανού στις καθυστερήσεις να πάρουν τους σπουδαίους 3 βαθμούς της νίκης. Βλέπουμε στιγμιότυπα από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ ληριστή σουτάρει από κουρούι όμως ο τερματοφύλακας Νίκος Αλεξανδρίδης. Μια πολύ καλή φάση για τον Κλεόβουλο, μόλις το 6ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά. Εδώ μια άλλη φάση που πάει να γίνει. Χωρίς τύχη, μπάλα κοντράρει και απομακρύνεται. Και φτάνει στον Καλογύρου που βλέπετε εδώ, ο οποίος σεντράρει αλλά διώχνει εύκολα η άμυνα του Άρη. Ο Κλεόβουλος λοιπόν στο πρώτο τέταρτο μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και ήταν επιθετικός. Ο Νικολής βγάζει μια σέντρα, είναι μια φάση στο 10ο λεπτό. Κορνάρο σουτάρει, γίνεται η κόντρα. Νέο σουτ του Κορνάρου, μπλοκάρει όμως ο Νίκος Αλεξανδρίδης. Δεύτερη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους. Και πάλι στη μεγάλη περιοχή, ο Κανέλος εδώ επιχειρεί το σουτ, γίνεται μια κόντρα και απομακρύνει η άμυνα του Άρη. Ο Κλεόβουλος λοιπόν στο πρώτο δεκάλεπτο δημιούργησε δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να σκοράρει. Εδώ μια βαθιά μπαλιά, δεν υπάρχει κανείς. Ο Άρης ισοφάρισε τις ευκαιρίες του Κλεόβουλου στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, όπου και αυτός έφτασε δύο φορές αρκετά κοντά στο γκολ. Ο Άρης Αρχαγγέλου εδώ προσπαθεί να βγει μπροστά, χωρίς τύχη, η μπάλα θα απομακρυνθεί. Ο Κλεόβουλος είναι και πάλι στο προσκήνιο με το ληριστή εκεί στο σημείο του κόρνερ να σεντράρει. Θα στείλει όμως την μπάλα απευθείας out. Ένα μακρινό φάουλ χωρίς τύχη του Νικολή, δίπλα από το κάθετο δοκάρι, μπάλα out. Εδώ η πρώτη φάση που απειλεί ο Άρης. Ο Μπιγκού εκτελεί ένα φάουλ με το αριστερό πόδι, δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Ο Ναούμ απλά έβλεπε την πορεία της μπάλας. Κόρνερ που εκτελείται. Η κεφαλιά εδώ στο 40 του Κωστάκη. Η πρώτη πολύ καλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο για τον Άρη. Μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Εδώ μια σέντρα στην περιοχή χωρίς τύχη. Ο Ναούμ έχασε και την μπάλα. Αυτή στη συνέχεια απομακρύνεται από τους γηπεδούχους, φτάνει στον Μπιγκό, ο οποίος επιχειρεί νέα βαθιά μπαλιά. Υπάρχει εδώ offside, ο Λαμπριανός πιάνει την κεφαλιά, αλλά η φάση ήταν ως μη γενόμενη. Έχουμε περάσει στα στιγμιότυπα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Κλεόβουλος με το ληριστή να περνά την μπάλα στον Κορνάρο. Αυτός προσπαθεί να βρει και πάλι το ληριστή, ο οποίος δεν μπορεί να την κοντρολάρει όμως. Αν μπορούσε να την κοντρολάρει, ίσως να δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για κάτι καλό. Εδώ ο ληριστής σουτάρει ένα απευθείας φάουλ μπάλα στο δοκάρι. Στο 49 ήταν η φάση αυτή, στο 4ο λεπτό της επανάληψης δηλαδή, απείλησε ο Κλεόβουλος και πάλι. Εδώ μια μπαλιά στον Παρδαλού, ο οποίος πέφτει κάτω, δεν υπάρχει βέβαια κάτι, όπως διαπιστώνετε κι εσείς. Σωστά ο διαιτής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Φάουλ για τον Άρη, μια κεφαλιά που γίνεται, μπλοκάρει εύκολα ο τερματοφύλακας Ναούμ, που ήταν και σωστά τοποθετημένος. Εδώ μια βαθιά μπαλιά. Ο Πεφκιανάκης, ο Παρδαλού, με συγχωρείτε, είναι εδώ που παίρνει την μπάλα. Θα κοντράρει όμως και θα τη χάσει. Ο Άρης επιμένει. Εδώ μια σέντρα σουτ χωρίς τύχη. Ο Ναούμ θα μπλοκάρει μετά τη σέντρα σουτ του Λαμπριανού. Ο Πεφκιανάκης μπαίνει στην περιοχή. Γίνεται οι κόντρες χωρίς τύχη. Εδώ ένα σουτ και πάλι του Πεφκιανάκη δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ναούμ. Η μπάλα κατέληξε out. Μια άποψη από την κερκίδα του γηπέδου στη Λίνδο, που η αλήθεια είναι ότι δεν βρέθηκε και πάρα πολλοί κόσμος. Ο Πεφκιανάκης εδώ νέο σουτ. Επιχείρησε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Μπάλα, σέντρα του Φουτούλη. Ο Λαμπριανός στρώνει την μπάλα χωρίς τύχη όμως. Ο Παρδαλού ήταν, με συγχωρείτε, που έστρωσε την μπάλα χωρίς τύχη. Είμαστε στα μέσα σχεδόν του δεύτερου ημιχρόνου, κυρίες και κύριοι. Ο Κλεόβουλος πάει να βγει μπροστά. Μια βαθιά σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Μπλοκάρει εύκολα ο Νίκος ο Αλεξανδρίδης, ο οποίος έλεγχε την πορεία της μπάλας. Εδώ μια μεγάλη ευκαιρία. Θα χαθεί με τον Πεφκιανάκη. Πρώτο σουτ, γίνεται η απόκρουση. Ο Πεφκιανάκης και πάλι μάχεται. Έγιναν οι κόντρες εκεί και η μπάλα απομακρύνθηκε. Στο 67ο λεπτό ήταν αυτή η φάση για την ομάδα του Άρη Αρχαγγέλου. Ο Άρης είναι και πάλι στο προσκήνιο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος από τον Κλεόβουλο σε γενικές γραμμές, πιο επιθετικός και πιο δραστήριος. Στο 77 έχουμε φτάσει. Ο ληριστής παίρνει την μπάλα, σεντράρει. Ο Κανέλος σουτάρει και χάνει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Ίσως την καλύτερη ευκαιρία του Κλεόβουλου στο δεύτερο ημίχρονο. Μέσα από τη μικρή περιοχή η μπάλα εκεί κόντραρε και κάπου κατέληξε κόρνερ, το οποίο εκτελείται. Γίνεται μια κεφαλιά. Χωρίς τύχη όμως από το Μιμιγιάννη. Ο Φουτούλης εκτελεί εδώ ένα κόρνερ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα, μια κεφαλιά πάνω στα χέρια του Ναούμ και πάλι ήταν σωστά τοποθετημένος. Πλησιάζουμε προς το τέλος της αναμέτρησης. Εδώ μια μπαλιά που βγαίνει, υπάρχει offside για το οποίο διαμαρτυρήθηκε ο Κλεόβουλος. Η πάσα τώρα του Φουτούλη, ο Λαμπριανός περνά δύο αντιπάλους, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα αφού βρήκε πάνω και στον Στρατή. Θα ξαναδούμε τη φάση. Κοιτάξτε εδώ ο Λαμπριανός, πολύ καλή προσπάθεια από τον νεαρό, ο οποίος κατορθώνει να δώσει τους 3 βαθμούς στην ομάδα του και ξανά εδώ σε αργή κίνηση. Κοιτάξτε, αποφεύγει έναν αντίπαλο, αποφεύγει και δεύτερο. Καταφέρνει να σουτάρει λίγο έξω από τη μικρή περιοχή με το δεξί πόδι. Βρέθηκε και ο Στρατής στην πορεία της μπάλας. Έτσι κι αλλιώς είχε πορεία προς τα δίχτυα, διότι είχε περάσει τον Ναούμ. Και βεβαίως αρχίζουν τα πανηγύρια για την ομάδα του Άρη Αρχαγγέλου. Είναι το 92ο λεπτό, κυρίες και κύριοι, και ο Άρης με αυτόν τον τρόπο παίρνει τους 3 βαθμούς της νίκης.